Το ένα βίντεο ανεβαίνει στο Facebook, το άλλο γράφεται ακόμα. Από την παραγωγή στην κατανάλωση είμαστε, μιλάμε. Έχουν φύγει και κόσμο από το γύρο μου. Μπορώ να βρίζω να χωνά άνετα με ευχαρίστηση. Είχαμε μείνει λοιπόν στα του νοσοκομείου. Έχουν βρει μία μόδα εδώ μεταξύ τώρα. Σαν μαλάκες και καλά κάνετε και πληρώνετε, γιατί μένα στο τέτοια μου. Αποκλειστικές. Γιατί να βάλω αποκλειστικές? Για να κάνεις ένα χειρουργείο σου λέει θέλω 50-100-200 χιλιάρικα. Από αυτά τα γαμημένα 200 χιλιάρικα εντωμεταξύ δεν θα πληρωθούν οι νοσοκόμοι σου, άμα τους πατούχεις στο κουμπί θα τρέχουν. Γιατί εγώ πρέπει να έχω αποκλειστικές. Λοιπόν, πήρε ένα μεγάλο μάθημα σε αυτή τη ζωή και το οφείλω στον αδερφό του, του εγχειριζόμενου σήμερα, το συγχωρημένο πλέον Βασίλη. Έτυχε να είναι στο νοσοκομείο τέλος πάντων από την παλιά αρρώστια, μόνος του, χωρίς να έχει κανένα δίπλα του, χωρίς να μπορεί να κάνει κανένας κάτι που θα είναι δίπλα του. Απλά είμαστε για να είμαστε φιντάνια και γλάστρες εμείς όλοι εκεί, και εγώ κυρίως. Πήγε ο άνθρωπος στο δωμάτιό του, τρέχαμε στο στενοφόρο και τα πάντα όλα έτρεχα και αυτά. Πήγαμε στο δωμάτιό του, έκατσε, ήσαντε παπάνω του γιατροί, οι νοσοκόμες, τα πάντα όλα. Τον υπερποιηθήκαν με το παραπάνω, τον κοιτάξανε με το παραπάνω. Και λέω κι εγώ, αφού λοιπόν είδα αυτή την κατάσταση, και εγώ λέω λοιπόν, όταν θα αρρωστήσω πρώτα ο Θεός, γιατί όταν έρχεται κάτι στη ζωή το ξέρεις πριν έρθει, και όπως έγινε, για το τέλος μου, θα γυμνάσω το κορμί όπως βλέπετε να γυμνάζομαι. Δεν γυμνάζω για να με δει γκόμενα, γκόμενα του κάθε αρχίδας και μαλάκας. Γυμνάζω για να δώσω στο χάρο ένα ωραιότατο κορμί. Όχι να είμαι μια μπουκλιάτσα, μια μπαλότσα και ένα χάλι μαύρο. Όπως ήμουν όμορφος, όπως βγήκα, έτσι θέλω να παραμείνω και μέχρι το τέλος που θα με κάψουνε. Παρακαλώ να υποκριθεί αυτό. Και ας τους τραγόπαπες να λένε τι θέλουνε. Λοιπόν, και πήρα την απόφαση, πήγα, βρήκα το δωμάτιό μου, βρήκα τα πάντα όλα. Ξέρω πού θα πάω, ξέρω ποιους θα συναντήσω, ξέρω ποιοι γιατροί θα είναι. Και επειδή λοιπόν, μέχρι ώρα στη ζωή μου είναι στα γειτόνισσα η Μουρλή Άννα. Θα έχει τα παιδιά της, θα έχει την οικογένειά της, θα έχει όλα τα καλά του Θεού που θα το φέρει όλο παστέλι δεξιά η γυναίκα. Γιατί να τρέχει έναν άρρωστο, όποιο άλλο θα είναι, τα αδέρφια μου π.χ., αν φιλοτιμηθούν αυτοί κάποιο. Γιατί να παρατήσουν τις δουλειές τους, τη ζωή τους, τα πάντα τους, όλα τους, για να έρθουν σε έναν άρρωστο. Εγώ θα μπω μέσα, θα ξεμπερδέψω πρώτο Θεός, θα αποδημήσω το κύριο πνεύματι και τις κατά στα μούτρα μου, θα πάω να καώ μετά, και όποιος θέλει, θα πάρει τη γαμημένη τη στάχτη μου, θα την έχει σε ένα ωραίο βαζάκι, θα την έχει σπιτάκι του, σε μια γωνίτσα, μέσα στον καμπινέ, μέσα στη λεκάνη, μέσα στο καζανάκι, δεν με νοιάζει, και όταν θα με βαρεθεί και δεν θα θέλει να με έχει άλλο σπίτι, σκουπίδια υπάρχουν, και να με σουτάρει μέσα να φύγω να σιγάσω. Έχω να γίνω μάρμαρο λοιπόν και μαλακίες, δεν θα πάω να πληρώσω μαλακίες. Έτσι λοιπόν και αυτό δεν πατάσω κανένα στο νοσοκομείο, γιατί η αχαριστία και η απαστροφιά τους φαίνεται πριν από όλα αυτά. Εχθές έτσι. Ναι, α, θα το κόψω εδώ αυτό τώρα για να σας πω τι έπαθα εχθές. Για να σας πω τι έπαθα εχθές, εδώ να δείτε αχαριστία και απαστροφιά. Όταν λέμε αχαριστία και απαστροφιά, εδώ να το δείτε. Περιμένετε να δείτε τι έχει να ακούσει σε λίγο.